Όμως, η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, όπως τον καταντήσατε, είναι πασιφανής. Δεν μπορεί παρά τις προειδοποιήσεις ούτε τις συνέπειες από μια φυσική καταστροφή να προλάβει, ούτε να τις αντιμετωπίσει. Πρόσφατα, παρά τις προειδοποιήσεις για τον κυκλώνα από τη Σαρδινία που θα έφτανε στην Αθήνα, την προηγούμενη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες μιας ακόμα ολοκληρωτικής καταστροφής με ανθρώπινα θύματα, αυτή τη φορά στη Ρόδο, ύστερα από μια εξαιρετικά έντονη κακοκαιρία. Μια καταιγίδα υψηλής έντασης ήταν ικανή να φέρει στην επιφάνεια με τον πιο τραγικό τρόπο και να καταδείξει το ρόλο της αυθαίρετης και ανεξέλεγκτης ανθρώπινης παρέμβασης που επιδείνωσε σημαντικά τις συνέπειες του φαινομένου. Οι κυβερνώντες αρχίσατε και πάλι να μιλάτε για τη μανία και την εκδίκηση της φύσης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η φύση δεν εκδικείται, αλλά αναζητά το δικό της ρόλο. Μιλάτε για την εκ των υστέρων κινητοποίηση κρατικού μηχανισμού, όταν το ζητούμενο ήταν η πρόληψη και η εκ των προτέρων παρέμβαση. Μιλάτε για ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, την οποία έχετε παρκάρει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Όταν καταργήσατε στο πλαίσιο των μνημονίων τη μόνη σχετική παραγωγική σχολή του Δημοσίου, δηλαδή τον τομέα πολιτικής προστασίας της ΕΣΤΑ, που εκπαίδευε υπαλλήλους για τη στελέχωση του συστήματος πολιτικής προστασίας. Όσο οι πολιτικές διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων δεν αλλάζουν και δεν εστιάζουν σε πολιτικές πρόληψεις και πολιτικές αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, είναι προφανές ότι το κόστος σε ανθρώπινες ζωές θα αυξάνεται γεωμετρικά, ενώ το κόστος αποκατάστασης ζημιών θα αυξάνεται εκθετικά. Και όλα αυτά όσο γίνονται κάτω από το πλαίσιο των κυρίαρχων και αγοροκεντρικών μοντέλων ανάπτυξης των ακροτήτων της ανθρώπινης δραστηριότητας που εσείς εφαρμόζετε. Μια άλλη λογική για την πολιτική προστασία. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναθεώρηση της πολιτικής, της υποβάθμισης και απαξίωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η συγκρότηση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία θα εξετάσει και θα καταρτήσει νέο σχέδιο λειτουργίας της υπηρεσίας, αναβαθμίζοντας το ρόλο και την αποστολή της. Σκοπός μας, η πολιτική προστασία να είναι ομπρέλα όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, με δικό της προϋπολογισμό για τη διαχείριση των κονδυλίων, στην εμπλοκή της στις δράσεις αυτές, καθώς και με λεκτικό μηχανισμό για τον έλεγχο της απόδοσης των κονδυλίων αυτών. Σύσταση ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης με δικό του προϋπολογισμό, ενιαίο κέντρο με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Μπορεί η μείωση στον προϋπολογισμό του 2014 να φαντάζει μικρή για το πυροσβεστικό σώμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα προβλήματα όμως στην απόκριση των μηχανισμών αυτών έχουν παρουσιαστεί από την αρχή του μνημονίου, όπως κατά καιρούς έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τα γερασμένα και λιγότερα πυροσβεστικά οχήματα και αεροσκάφη, με το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, τη σταδιακή κατάργηση πυροσβεστικών κλιμακίων, με την τριχοτόμηση του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος, τις περικοπές σε προσωπικό και μέσα που αναγκάζουν την πυροσβεστική σε ζητιάνο χορηγιών και που έχουν σαν άμεσο αντίκτυπο φυσικά την υποβάθμιση της προστασίας και της ασφάλειας του πολίτη. Τα νέα ειδικά μισθολόγια για τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις έχουν σκοπό να επιβάλλουν νέες μειώσεις για το μέλλον κατά 88 εκατομμύρια, κάτι το οποίο ψηφίστηκε στο μεσοπρόθεσμο του Φλεβάρι του 2013. Τέλος, στόχος σας είναι να ιδιωτικοποιήσετε τομείς των σωμάτων ασφαλείας, μειώνοντας έτσι την ασφάλεια και προστασία του πολίτη και του κράτους. Εμείς, σας ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για κατάργηση της μνημονιακής πολιτικής και άμεση ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα απόκρισής του. Θεσμικές αλλαγές που θα αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και δράση του πυροσβεστικού σώματος. Άμεση επίλυση της τριχοτόμησής του με ομογενοποίηση, δηλαδή ενσωμάτωση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, άμεση πρόσληψη 725 επιτυχών των πυροσβεστών, κατοχύρωση της εξάμηνης χρονικής διάρκειας εργασίας στους εποχικούς πυροσβέστες για να μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας. Αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από διακομματική επιτροπή για μια ολοκληρωμένη διαχείριση καταστροφών σε όλες τις φάσεις από την πρόληψη έως την αποκατάσταση. Μισό λεπτό. Τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια
χρόνια, αλλά και αυτά που έχουν ψηφιστεί για τα επόμενα χρόνια, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, δεν οδηγούν στην έξοδο από την οικονομική κρίση. Παράγουν ύφεση, ανεργία, αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, ανασφάλεια, εγκληματικότητα και, προσέξτε, κοινωνικές εκρήξεις. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε μαζί με τον λαό για την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων και της Τρόικας, επιζητώντας μια εθνική οικονομική πολιτική που θα βάζει πέρα και πάνω απ' όλα τα κέρδη τον άνθρωπο, ως αναπόσπαστο στοιχείο της όποιας αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Οι ένστολοι, οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, αποτελούν ένα κομμάτι του εργαζόμενου ελληνικού λαού. Δεν είναι μηχανισμός καταστολής και έτσι, σαν κομμάτι του ελληνικού λαού, πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.